Δίνοντας το λόγο στους ηγητές που είχε ζητηθεί για την τροπολογία, δεν θα υπάρξει ανοχή σε κανέναν. Δύο λεπτά ο καθένας. Ναι, από εδώ και πέρα δεν θα υπάρξει ανοχή για να ολοκληρώσουμε. Τον έδωσα στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, οι οποίοι κανονικά θα είχαν 12 λεπτά, αλλά επειδή έχουν μιλήσει οι αρχηγοί των κομμάτων, δεν μπορούν να περιορίσουν το λόγο που έχουν ετοιμάσει στα 5 και το καταλαβαίνετε αυτό. Ελάτε κύριε Μαντάχη, για 5 λεπτά και εσείς με σχετική ανοχή. Σε λίγο τα φώτα αυτής της αίθουσας θα σβήσουν. Ξέρω πολύ καλά και νομίζω ότι το γνωρίζουμε όλοι ότι η οδύνη των ανθρώπων στη συγκεκριμένη περιοχή και σε άλλες περιοχές, ειδικά για τις απώλειες οι ανθρώπινες ζωές, δεν θα σταματήσει. Οι απώλειες αυτές δεν ανατρέπονται με όποια μέτρα και αν θα πάρουμε. Και αφού συνυπογράψω όλο αυτό το σκεπτικό που ανέπτυξε, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά ο Θοδωρής Οδρίτσας, να προσθέσω μόνο ότι πρέπει με ταχύτητα και τη μέγιστη αποτελεσματικότητα να δούμε τι πρέπει να κάνουμε και να δεσμευτούμε από όλες τις φτέρυγες της Βουλής, από τις δημοκρατικές δυνάμεις, για να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα στα αναγκαία βήματα, στα ουσιαστικά βήματα που έχει ανάγκη η χώρα, όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και ευρύτερα. Δεύτερον, να προσθέσω στο προβληματισμό που αναπτύχθηκε εδώ και ήταν μια συζήτηση πολύ μεγάλη, ότι δυστυχώς περιμένω ακόμη κι εγώ να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, ακούγοντας ο ένας τον άλλον και η μία την άλλη, ακούγοντας μεταξύ μας τα επιχειρήματα, να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα. Δυστυχώς αυτό στα περισσότερα, θα έλεγα για να μην είμαι απόλυτος, δεν γίνεται να βρεθεί κοινός τόπος από ό,τι φαίνεται στο τι συμβαίνει ακριβώς. Και θα καλούσα, σαν μια προτροπή, τους συναδέλφους και τις συναδέλφουσες όλους και όλες να διαβάσουν και να μελετήσουν τα πρακτικά και τις απαντήσεις που έχουν δοθεί στα διάφορα ζητήματα που έχουν μπει. Θα ήταν ένα χρήσιμο πράγμα αν μπορούμε να πάμε αυτή τη συζήτηση που γίνεται στην Εθνική Αντιπροσωπεία ένα βήμα παραπέρα. Να προσθέσω δύο πράγματα στη μεγάλη εικόνα που νομίζω ότι έχουμε ανάγκη να τα έχουμε στο μυαλό μας όταν συζητάμε για τέτοιου είδους ζητήματα σαν αυτά που συζητήσαμε σε όλο τους το εύρος στη σημερινή συζήτηση. Το πρώτο είναι ότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την Παρασκευή ολοκληρώθηκε, την προηγούμενη Παρασκευή ολοκληρώθηκε η συζήτηση στη Βόνη για το... ολοκληρώθηκε η Διεθνής Διάσκεψη για το Κλίμα στη Βόνη. Θα ήθελα να πω μία λέξη σε αυτό, αν μου επιτρέπετε. Δανειζόμενος κάποια που είπε ο Κέβιν Άντερσον, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, εξηγώντας την αύξηση κατά 2% που θα έχουμε στις παγκόσμιες εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα και αυτή τη χρονιά. Είπε λοιπόν σε μια συνέντευξή του στην Deutsche Welle ότι η Δύση έχει μεταφέρει ουσιαστικά τη βιομηχανία της σε υπεράκτης περιοχές και περιμένουμε από τις φτωχότερες χώρες με λιγότερα εργασιακά δικαιώματα, χαμηλότερες αμοιβές και χαμηλότερες περιβαλλοντικές συνθήκες να φτιάξουν αυτές τα αγαθά που καταναλώνουμε εμείς. Και έπειτα τους κατηγορούμε από πάνω επειδή αυξάνονται οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Νομίζω ότι αυτό είναι ηθικά ύποπτο, είπε ο Κέβιν Άντερσον. Και το λέω αυτό γιατί ταυτόχρονα με αυτό, επίσης τις προηγούμενες μέρες, τα προηγούμενα 24 ώρα, ψηφίστηκε στην Αμερικάνικη Γεωργουσία το νέο πρόγραμμα της διοίκησης Τραμπ για τη φορολογική πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και γνωρίζουμε ότι το σύνθημα ήταν... Προσπαθώ να τελειώσω όσο μπορώ πιο γρήγορα. Tax Cuts and Job Acts. Δηλαδή, φοροαπαλλαγές, νομοσχέδιο για τις φοροαπαλλαγές και τις δουλειές. Κάτι που μοιάζει σαν αυτό που ακούμε από την πλευρά κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης και είναι το περίφημο trickle down, αυτό δηλαδή
το έχουν αναφέρει και άλλοι ομιλητές, ότι όταν ο πλούτος υπερχιλήσει στην κορυφή, τότε μπορεί και κάτι να τρέξει για τα πιο φτωχά στρώματα. Αναφέρω αυτά τα δύο σημεία από τη μεγάλη εικόνα για να πω ότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι ταυτόχρονα με την πραγματικότητα του ότι όποιο paper κι αν σηκώσεις από κάτω βρίσκεις το οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο της χώρας, υπάρχει και αυτή η διεθνής εικόνα η οποία δεν αντιμετωπίζεται, γιατί ακούω και αυτή την άποψη, με το να τα ξορκίζουμε, αλλά μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες να προσπαθούμε και να επιχειρούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε στους συγκεκριμένους συσχετισμούς με τους επώδυνους συμβασμούς που έχουμε κάνει, να επιχειρούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να πάμε τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα για την κοινωνική πλειοψηφία και για τους πολλούς. Μία κουβέντα μόνο θα ήθελα να πω, ότι με παραξένεψε το σημείο αυτό από την πλευρά της Επιστημονικής Επιτροπής, η κριτική μάλλον που έκανε, και θέλω όσοι έχουν τη διάθεση και τον καιρό να μελετήσουν τον νόμο και την υπουργική απόφαση στο προηγούμενο μέρισμα του 2014, να λύθηκε πώς δόθηκε, και να πω δημόσια, να αναρωτηθώ δημόσια, αν και τότε η Επιστημονική Επιτροπή για αυτό το συγκεκριμένο νομοθέτημα τότε είχε εκφράσει κάποια άποψη. Τα καταθέτω λοιπόν και τα δύο, και την νομοθεσία και την υπουργική απόφαση τότε, για να κάνουμε μία σύγκριση. Τελευταίο. Μέχρι σε μια πολύ μεγάλη έκταση, από τότε που ξεκινήσαμε τη συζήτηση για το κοινωνικό μέρισμα, ακούστηκαν σχεδόν όλα τα επιχειρήματα. Ήμουνα εδώ όταν στην Ολομέλεια και νομίζω συζητούσαμε, δεν κάνω λάθος, για το νόμο για τα παίγνια, όταν ο κύριος Δένδιας είπε, ενώ διεξαγόταν η συζήτηση εδώ, ότι ήταν σχεδόν εκτροπή το ότι υπήρχε ανακοίνωση από την πλευρά του Πρωθυπουργού για τα συγκεκριμένα μέτρα, την ίδια ώρα που, θυμίζω, η Νέα Δημοκρατία κατέθετε τροπολογία για την επαναφορά των φυλακών γάμα τύπου. Μας είπανε ότι κάναμε όλο αυτό, όλη αυτή τη διαδικασία για να καλύψουμε δήθεν την υπόθεση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε σχέση με την πώληση φυλακών στη Σαουδική Αραβία. Μας είπαν ότι το κάναμε για να κάνουμε αντιπερισπασμό στις εκλογές που διεξαγόταν στο πλαίσιο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και άλλων δυνάμεων. Μέχρι και το ότι σήμερα ακούσαμε ότι είναι συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να φέρει τη χώρα στη στασιμότητα, συνειδητή επιλογή να υπονομεύσει το μέλλον της χώρας και να κινηθεί σε ένα φυσιακό αντιαναπτυξιακό πλαίσιο, μέχρι ακόμη και ότι έχουμε κλέψει τα χρήματα από την κοινωνική πολιτική, τα οποία δεν ξοδέψαμε για να φτιάξουμε το μέρισμα. Θέλω να πω, για να μπορέσουμε να δώσουμε το κοινωνικό μέρισμα, όποιος τα σοβαρά και όποια στα σοβαρά από την Εθνική Αντιπροσωπεία και από όποιον θέλει να μελετήσει, να δει με ένα προσεκτικό τρόπο όλα αυτά τα επιχειρήματα που έχουν αναπτυχθεί και όλες αυτές τις φοβερές αιτιάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης και κυρίως από την πλευρά της εξωματικής αντιπολίτευσης, νομίζω ότι αν είναι καλοπροαίρετος μπορεί να βρει συγκεκριμένες απαντήσεις. Και λέω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι μπορούμε να διαφωνούμε για πάρα πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε μια πολύ πιο σοβαρή συζήτηση και σε βάθος συζήτηση. Φαντάζομαι ότι θα την κάνουμε και στον προϋπολογισμό για το πού πάει η χώρα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε ένα σταθερό ορίζοντα και μια σταθερή πηξίδα. Παλεύουμε για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Μαντά. Ολοκληρώσαμε.